Γιατί είμαι άντρας και θέλω να σε φουντώσω, κουτό! Και θα φουντώσω εγώ με αυτές τις μπουρδες, αν δεν είσαι καθόλου καλά, παιδάκι μου. Παιδάκι σου, εγώ ένας άντρας, ένας μήναρχος, δεν σου επιτρέπω! Χαίστηκα τι μου επιτρέπεις. Και άμα θες να μάθεις ποιοι είναι σεξουαλικοί άντρες, εδώ να κάνεις το τεστ που έχει το περιοδικό φλι. Δεν χρειάζομαι το τεστ, είμαι άντρας και πολύ σεξουάλας. Ας γελάσω, γι' αυτό έχουμε να το κάνουμε ένα χρόνο. Έχουμε να το κάνουμε ένα χρόνο γιατί είναι η γιαγιά στο σπίτι, γι' αυτό. Χαίστηκα για τη γιαγιά σου. Άμα ήσουν άντρας, θα με έπαιρνες εδώ πάνω στο γραφείο. Πού εδώ πάνω? Ναι, γιατί? Ο Τζακ Νίκολσον γιατί το έκανε με την άλλη πάνω στο τραπέζι της κουζίνας με το κουζινό μάχαιρο. Ξέρω εγώ γιατί το έκανε για βοσή χάλα στην πιάτσα. Τι γιατί? Γιατί είναι άντρας. Ξεστραβώσου. Ας ξεστραβωθώ. Α, δεν μου λες, Λίτσα, το βλέπεις αυτό? Δεν είσαι καλά. Εγώ βλέπω μόνο κωμωδίες. Ερώτηση τρίτη. Πού σας αρέσει να παίρνεστε με μια γυναίκα? Α, στο τραπέζι της κουζίνας. Β, δίπλα στο κύμα. Γ, πάνω στο κύμα. Δ, στο κρεβάτι σας. Ε, στο λουτροκαμπινέ. Εμένα βάλε με στο τραπέζι της κουζίνας. Εμένα, επειδή φοβάμαι μη μου μπει κανένα τραπεζομάχαιρο πουθενά, βάλε με στο κρεβάτι μου καλύτερα. Μάλιστα, σε βάλα στο κρεβάτι σου. Ερώτηση τέταρτη. Πόση την έχετε? Α, υπερμεγέθη. Β, πολύ μεγάλη. Γ, μεγάλη. Δ, κανονική. Ε, μπάμια. Ναι, εμένα βάλε μ' α. Υπερμεγέθη, είσαι σίγουρος? Ναι, γιατί να το κρύψω, αντραπώ. Εγώ, επειδή είμαι πολύ ειλικρινής τύπος και συχαίνω με το ψέμα αλλά και τους ψεύτες, εντάξει, θα έλεγα κανονική, αλλά βάλε με πολύ μεγάλη. Για να δούμε αυτό το τεστ. Λοιπόν, βλέπετε δίπλα σας μια πολύ ωραία γυναίκα που σας αρέσει. Τι της κάνετε? Α, τη χαστουκίζετε. Τη φυλάτε. Β, τη φυλάτε άγρια στο στόμα. Γ, της χαϊδεύετε τρυφερά το χέρι. Δ, δεν της κάνετε τίποτα. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Εγώ πάντως θα τη χαστούκιζα. Σταμάτε, θα τη χαστούκιζε, σκληρή άντρα αμέσως. Λοιπόν, για να μην τα έκανα εγώ. Εγώ τώρα, επειδή έτσι τη σέβομαι όσο να είναι τη γυναίκα, μάλλον θα τη φυλούσα άγρια στο στόμα. Όχι, ναι, είναι σκληρό όσο να είναι. Θα τη χάιδευα τρυφερά το χέρι. Ούτε αυτό, είναι λίγο αγένεια. Μάλλον δεν θα τη έκανα τίποτα. Δέλτα. Εμένα βάλτε με αλφα. Το βλέπεις? Όχι, εγώ βλέπω μόνο κωμωδίες. Λοιπόν, ο Βλάχος συγκεντρώνει 73 βαθμούς και ανήκει στην κατηγορία αλφα με ερωτηματικό. Δεν κατάλαβα, γιατί με ερωτηματικό? Άσε να σου διαβάσω τον τύπο σου και θα καταλάβεις. Όσοι ανήκετε στην κατηγορία α με ερωτηματικό, πάει να πει ότι είστε τύποι αρκετά σεξουαλικοί. Αλλά όχι και τελείως. Συνήθως το παίζετε σκηνοθέτες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, ζιγκολό και γενικώς καλλιτέχνες. Εσένα σε έχει πιάσει τελείως. Και συνεχίζω. Με τις γυναίκες το παίζετε πολύ κοκόρια και νομίζετε ότι και καλά τις ερεθίζετε. Τις ερεθίζετε όμως. Τις ερεθίζουμε όμως. Αυτό ακριβώς είναι το ερωτηματικό. Μαλακίες λένε αυτά τα περιοδικά. Όχι ρε, γιατί μαλακίες? Αυτό το τεστ είναι καταπληκτικό και πολύ επιστημονικό. Πλαπούτα για λέγε και για μένα που καίγομαι. Εσύ, Ντάλλα, συγκεντρώνεις μόλις 23 βαθμούς και ανήκεις στην κατηγορία γάμα προς δέλτα. Γιατί γάμα ρε εσύ? Κάποιο λάθος έχεις κάνει. Δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Κάσε και άκου. Όσοι άντρες ανήκετε στην κατηγορία γάμα προς δέλτα, έχετε το καλό να είστε αρκετά ειλικρινείς, αλλά κατά βάση είστε πολύ ξενέρωτοι. Μπορεί να παραμυθιάσετε κανένα κοριτσάκι μέχρι 14 χρονών, αλλά αποκλείεται να ερεθίσετε μια πραγματική γυναίκα που αναζητάει την ειδονή. Μην απογοητεύεστε όμως, υπάρχουν και χειρότερα. Να είστε ευχαριστημένοι που δεν ανήκετε στην κατηγορία δέλτα. Γιατί να μου τύχει εμένα αυτό, γιατί? Η επιστήμη τα λέει, Ντάλλας, όχι εγώ. Μήπως είναι παλιό το περιοδικό? Εσείς που συγκεντρώσατε 13 βαθμούς, ανήκετε στην κατηγορία δέλτα. Παρακάτω δεν έχει. Τι χειροκροτάς, λέει, ηλίθιε. Χάλια μου τα λέει. Για σας τι να πούμε, είστε εντελώς ξενέρωτοι. Παριστάνετε ότι σας ενδιαφέρει η γυναίκα, αλλά είστε πολύ άτολμος για να μπορέσετε να της δώσετε την ειδονή. Εσείς που ανήκετε στην κατηγορία Δέλτα, κάνετε το επάγγελμα ή του υπαλλήλου, ή του παπά, ή του σμινάρχου. Μόνο το όνομά μου δεν λέει. Τι χειροκροτάς, δε βλάκα, με βρίζει. Γι' αυτό χειροκροτώ. Γιατί να μην είμαι κι εγώ σεξουαλικός? Εσύ, βρε, δεν είσαι σεξουαλικός. Μην τρελαθούμε τώρα. Πες και εσύ, Βλάχο, τη γνώμη σου. Η γνώμη μου είναι ότι έχει δίκιο το περιοδικό. Να το! Είδατε που σας το έλεγα. Έλα, βρε, μην κάνεις έτσι. Άλλωστε το περιοδικό το λέει σαφώς. Έχεις πολλές κατακτήσεις στον υπηαγωγείο. Όχι! Εγώ θέλω τις μεγάλες γυναίκες. Θέλω να τις ερεθίζω. Επειδή η ειδικότητά μου είναι οι μεγάλες,
Όχι οι πουρές. Λέω να σου κάνω μερικά μαθήματα. Πότε? Τώρα. Θα πάρω την αρχισμηνία στον 8ο που την έχω καμακώσει να έρθει με μια φίλη της για να κάνεις πρακτική εξάσκηση. Και αν δεν με θέλει, λέω αν. Δε θέλω η τοπάθεια. Εσένα βρε να μη θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρε βλάχο γρήγορα τηλέφωνο. Ναι, την αρχισμηνία Ελένη παρακαλώ. Ναι, Ελένη, ελάτε με μια φίλη σου από το γραφείο που κάτι θέλουμε να τσεκάρουμε. Ποιος άλλος? Ο Ντάλλας. Ωραίο παιδί. Όχι εντελώς τεκνό. Κρύβει μέσα του πολύ άνδρα. Ηλίθιο περιοδικό που θα με βγάλει εμένα ξενέρωτο. Ποιον? Εμένα! Εγώ τι φταίω και μου πετάξατε το περιοδικό. Και εσύ φταίς και όλοι φταίτε. Αλλά θα δεις, κυρία Λίτσα, που μου κάνει τη δύσκολη. Πόσο άντρας είναι ο κάκαλος. Πόσο άντρας είστε? Θες να σου το αποδείξω? Δεν θα σου το αποδείξω εσένα. Σε κάποια άλλη θα το αποδείξω. Σε ποια? Να μην σε νοιάζει. Το βρήκα τι θα της κάνω. Τι? Θα την πάρω εδώ πάνω. Τι θα της κάνετε? Θα την κάνω να βογγίξει από ειδονή. Θα της δείξω μάκια ρεαλιστικά τι σημαίνει ανώμαλος έρωτας. Έξω από κάθε λογική. Στα χέρια μου μεγάλωσε. Στα χέρια μου θα μαγευτεί από τις αισθήσεις του πόθου, του πάθους και του σεξ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου. Από σένα μόνο θα ήθελα μία χάρη. Την κατάλληλη στιγμή θα κατεβάσεις το γενικό. Θέλω να είναι πίσω όταν θα της κάνω έναν έρωτα ολοτρέλα. Σαν να είναι η τελευταία σας φορά. Μα πού να μισώσεις, Κουρσούζη. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, αλλά αυτή η Καλλιόπη δεν μ' αρέσει καθόλου. Εξάσκηση κάνουμε, ρε πουλάκι μου, δεν θα την παντρευτεί. Εντάξει, εντάξει, δέχομαι, δέχομαι. Και όπως είπαμε, έτσι με το που σβήσουν τα φώτα, τη βάζει χέρι, τα μην τραπεί και κολώσει. Άμα έχει σκοτάδι, δεν τρέπομαι καθόλου. Πλαπούτα πήγαινε να σβήσει το γενικό. Συγγνώμη, τι λέτε εσείς τόση ώρα? Τίποτα, Ελένη, κάτι υπηρεσιακά λέγαμε. Λοιπόν, εγώ παιδιά πηγαίνω, άντε και καλό βόλι. Ταλάσσα πάνω τους, μη τις φοβάσαι. Σε θέλω τούρο, να σε καμαρώνω. Λοιπόν, τι άλλα, κορίτσια? Αυτά. 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 Συγγνώμη, βλαμμένο είναι ο φίλος σου. Τώρα που θα σβήσουν τα φώτα θα σου πω εγώ. Τι θα γίνει, θα περιμένω πολύ ακόμα? Θα μου πεις τι με θες? Περίμενε. Τι να περιμένω, παιδάκι μου? Περίμενε και θα δεις. Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος ο καραβανέας τόση ώρα? Δεν κατάλαβα. Τον καραβανέα περιμένουμε. Περίμενε. Κάτι γίνεται εδώ μέσα, πρέπει να επέμβω. Άντε, γιατί πολύ άργησα να εμφανιστώ σε αυτό το επεισόδιο. Καλύτερα. Τι είπες? Βλάχο, βλάχο. Βλάχο, τι θέλεις, ηλίθιε? Πες μου τι άλλο να κάνω, τα έχω κάνει όλα. Βάλτε χέρι. Δεν μπορώ, ντρέπομαι, θα με καταλάβει. Βλάχο, με παραμελείς. Συγγνώμη, μωρό μου, να εξηγήσω κάτι στο φίλο μου. Βλάχο, πες μου τι να κάνω. Κάτι στον άγριο. Βλαμμένο σε, παιδί μου. Λέγε που θες να το κάνουμε. Θες να το κάνουμε πάνω στο γραφείο δίπλα στο μελανοδοχείο? Θες να το κάνουμε στην καρέγλα κατά τον Έλικα? Ή μήπως θες να το κάνουμε πάνω στον Έλικα και μετά να σε πετάξω στο πάτωμα που είναι όλο σκέτο καρυδιά? Πολύ τσόντα έχει το σημερινό επεισόδιο. Ηρέμησε, Χριστιανέ μου, τι έπαθε στα καλά καθούμενα. Κατάλαβα, θέλεις να το κάνουμε στη σιταριέρα δίπλα στη μεγάλη βιβλιοθήκη. Αξιχά, παιδάκι μου, θα μου σπάσει όλα τα πλευρά. Έτσι είμαι εγώ, τα βγαίνει βαρβατήλα μου, βγαίνει το κτίνος από μέσα μου. Αν δεν σταματήσει αυτή τη στιγμή, θα φωνάξω βοήθεια. Φώναξε ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Only you. Ώστε έτσι, Αυτοί κάθονται και γλυκαίνονται και ο χλάπας απ' έξω. Τώρα θα πάω να ανάψω τα φώτα να τους ξενερώσω. Λίτσα. Νόντα, νόντα, Λίτσα. Νόντα. Βαγγελιό. Πάμε, Νόντα. Πίσω από καναπέ πρώτη φορά μου τυχαίνει. Ξαφνικά που λέτε, σβήσανε τα φώτα και μου την πέφτει. Πώς δεν με σκότωσε? Μια με πέταγε στο γραφείο, μια στον καναπέ, μια στο πάτωμα. Και εμάς μας σβήσανε τα φώτα για να μας την πέσουν. Και νομίζουν έτσι οι λύθοι ότι είναι και πολύ σεξουαλικοί άντρες. Έτσι είναι σεξουαλικοί άντρες. Ουδέ μία σχέση. Εδώ, παιδί μου, εδώ. Το φλικ το λέει καθαρά ποιο είναι ο σεξουάλας. Ποιο είναι? Μισό λεπτό, κορίτσια. Χαλαρώστε. Θα σας διαβάσω να ξέρετε που βαδίζετε. Λοιπόν. Όσοι ανήκουν στον τύπο του σούπερ σεξουάλα είναι σίγουρα οι άντρες που ξέρουν να δώσουν ειδονή σε μια γυναίκα. Αμήν και πότε.
Επάνω στον άνδρα αυτό υπάρχει ένας τρομερός μαγνητισμός που βγαίνει από μια πρωτόγονη ανδρίλα. Είναι, θα λέγαμε, ένα σεξουαλικό κτίνος. Τα επαγγέλματα που κάνει είναι του Νταλικέρι, του Μπετατζή, του Μπογιατζή και του ηλεκτρολόγου. Αμήν και πούντος! Κώστας Μπουσγούνης, ηλεκτρολόγος. Εδώ είναι που σας χαλάσανε τα φώτα, μαντάμ. Μιλήστε ευλογημένες, τι πάθατε.